8 βαθμούς και πιο κάτω έχουμε την Μάλαγα και την Αντίπ με 17, τη Λεβερκούζεν με 16 και τον Ηρακλή Ουραγό με 15. Τον Ηρακλή που σήμερα παίζει για το γόητρό του και αν πιστέψουμε το Στίβια Τζόγλου έχει έναν πολύ σοβαρό λόγο, αυτόν ακριβώς, την υπεράσπιση του γόητρου μετά το χαστούκι που δέχτηκε το 72-38 πριν από 3 εβδομάδες, πριν από 2,5 εβδομάδες μάλλον, στον αντίποτε νίκη της Μπαρτσελώνα, για να μην μπλέξει σε ισοβαθμίες που σε μια πολύ ακραία περίπτωση μπορεί να τον αφήσουν ακόμα και εκτός τετράδας. Παναθηναϊκός, πενθυμίζω, αύριο το βράδυ υποδέχεται την Μπάκλερ Μπολόνια και κλεισμένο των θυρών. Η πάσα του Έξμαν και το καλάθι από τον Τζον Μπρούγος. Ο Ηρακλής ξαναπαίνει τα μαρκαρίσματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Νάκητς παίρνει τον Χολόπουλο. Ο Σιγάλας, φυσικό το λόγο, παίρνει τον Έξμαν. Ο Ρίβερς τον Κακιούση και οι υπόλοιποι τους υπόλοιπους. Κακιούσης, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Ηρακλή. Μπάλα στον Έξμαν που θα γυρίσει και χρεώνεται με δεύτερο φάουλ. Ήταν αυτός άλλωστε που μαζί με τον Παπα-Νικολάου γύρισαν το μάτι στη Μάλαγα. Τερός, καλώς τον εκασάργησε. Καλαφτερός που έχει να παίξει από τις 21 Οκτωβρίου τουλάχιστον στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού, δηλαδή από εποχή που ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού. 6 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Λιμός την πρώτη χρονιά, το πρώτο παιχνίδι με τη Λιμός στη Λιμός, ο Ολυμπιακός 15 πόντους. Στο σουτ του Ποντάριο για Τζόγλου, σαν απάντηση απέναντι στη ζώνη, αλλά αυτό το σουτ του Μακδάνου δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κατά την άλλη πλευρά, ο Ιωαννίδης ετοιμάζει τον Μπέρι. Ρίβερς, φοβερό καλάθι από τον ταχυδαχτυλουργό που ακούει στο όνομα Ντένε Ρεκόρ. Πέρυσι το Final Four της Σαραγώσα πέρασε το Στίβια Τζόγλου. Έχει χάσει μόνο δύο μάτς. Σε 70 δηλαδή μάτς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός από τότε που παίζει ο Τόμιτς, έχει χάσει μόνο δύο. Ένα με την Benetton πρόπερση και ένα με την CSKA φέτος. Το ένα λόγω τραυματισμού, το άλλο δεν χρησιμοποιήθηκε απλώς. Έξμαν και 27-19. Ο Ηρακλής κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Ο Ηρακλής που έχει πλουραλισμό, παίζει καλή άμυνα, είναι σοβαρός. Εν αντιθέσει με τα προηγούμενα μάτ που κυρίως το πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής ποτέ δεν έπαιζε καλά, η απάντηση από το Rivers. 27-21, το σύν 8 ήταν η μεγαλύτερη για Τζόγλου, θα επαναφέρει σε λίγο τον Κούβελα. Rivers έχει 8 πόντους, 3 στα 3 δίποτα, 2-2 βολές, κανένα λάθος, 3 rebound και 2 assist. Δύο κλεψίματα μάλλον, μία assist. Rivers, νάτος πάλι. Εδώ. Όχι απλώς τον Αγγέλου ή τον Γιαννουζάκο, αλλά επιτρέψτε δύο λεπτά πριν από το τέλος. Ολυμπιακός που συνεχίζει τη ζώνη, γιατί όχι. Παπαχρόνης κλείνεται. Μακδάνιελ και τι, φάουλ από τον Μπέρι. Επιστροφή στο Ιβανόφιο αφού πήραμε μια γλυκιά γεύση έστω και από μακριά. Παχαίνει άλλωστε. 28-25, 1-50 πριν από το τέλος. Rivers που χρειάζεται ξεκούραση κι αυτός. Και 29-25 από τον Έξμαν. Πάντα στη ζώνη Ολυμπιακός. 29-27 ο Ηρακλής. Ηρακλής προηγείται συνεχώς από το 12-11 και πέρα. Παπαχρόνης. Ανοιχτά η επίθεση του Ολυμπιακού, αφού ανοιχτά είναι, ανοιχτή είναι και η άμυνα του Ολυμπιακού. Να ο Έξμαν. Και 31-27. Μακδάνιελ φτάνει τους 12 πόντους. Και από την άλλη πλευρά ένας Ολυμπιακός χωρίς ρυθμό. Άλλωστε και μόνο το γεγονός των 10 λαθών, των 3 μόνο assist και των 2 μόνο επιθετικών rebound αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Σιγάλας για 3, μάλιστα, σκαρφάλος η μπάλα, του έκανε το χαρτίρι, περνάει ο Ολυμπιακός μπροστά, 34. Μια ήττα για τον Ολυμπιακό θα είναι καταστροφή αφού πλέον θα ποντάρει σε 2 αποτελέσματα για να έχει πλεονέκτημα έδρας. Και σε νίκη της CSKA στην Κιανή Ακτή, αλλά και σε μια τουλάχιστον ήττα της Benetton Treviso. Είτε δηλαδή από τη Μάλα Γαύρου, είτε από τον Ηρακλή την άλλη εβδομάδα, πάλι στο Treviso. Η απάντηση από τον Έξ. Λόπουλος.
Παπαχρόνης. Κακιούσης που δεν έχει σκοράρει ακόμα, έχει 0 στα 4 δίποντα. Έξμαν, καταπληκτική ασίστ για τον Προύγος. Παπαχρόνης και κλέβει ο Ρίβερς. Αλλά έτσι ώστε ο Μαρκάνη να βγαίνει για να σουτάρει έξω από την ρακέτα. Επιστροφή σε ένα Βασίλη. 33-36, 17,5 λεπτά πριν από το τέλος, να ακούσουμε και τον Νίκο Γέμελο. Είναι αυτό που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης, το βασικότερο από τα δύο που ζήτησε ήταν ο Γιώργος Σιγάλας να αναλαμβάνει περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ενώ και ο Rivers, όπως έκανε τώρα αυτή τη στιγμή, να οργανώνει και να τελειώνει τις περισσότερες επιθέσεις του Ολυμπιακού εφόσον. Δεν πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής λοιπόν μετά τον Ολυμπιακό γυρίζει και αυτό σε άμυνα ζώνης 2-3. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Που προηγείται πάντως με μια διαφορά 7 πόντων και έχει πρωταγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο το Φασούλα. Και μάλιστα με κινήσεις όπως είναι και το όχι ιδιαιτέρως γνωστό προσωνύμιο του Βιρτουόζου. Την αρχή της φετινής περίοδου ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, άλλωστε πάνω του στηρίχθηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και στον Πέρι βεβαίως, το περισσινό θαύμα του Ηρακλή. Να εδώ. Και δεν είναι μόνο ότι ο Κακιούσης δεν έχει πετύχει κανέναν πόντο και έχει 6 άστοχα σουτ, είναι ότι δεν είναι ο playmaker που φυσούσε όπως πέρυσι. Συγχυμένη αμυντική προσπάθεια το Σάββατο απέναντι στον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος, τον Μίτσελ Βίκινς. Και τώρα και απέναντί του μια μεγάλη μορφή του NBA, που αν βρεθεί μόνος του βέβαια δεν συγχωρεί. 44-35. Ξανά στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής με καινούριο πρόσωπο, τρεις καινούριους παίκτες στην πεντάδα. Έξμαν για τρεις και 50-42 από τον Μαντάνιελ, του οποίου πάντως τα ποσοστά από τα 6-25 είναι χάλια. Από το μείον 13 μάλλον, έχανε με διαφορά 13 πόντων, μειώνει στους 6. Αλλά έρχεται ο Rivers να αποκαταστεί στην τάξη. Φτάνει στους 16. Προύγος έχει σήμερα μία στις 4 βολές, χάλασε το σερί του. Είχε να χάσει βολή 3,5 μήνες. Αφού μέχρι τώρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχε 11-11. Rivers άψογη τεχνική. Και 54-45, 54-47. Ξανά σε ζώνη Ολυμπιακός, θα δείξει. Τάρλατς κλέβει, Rivers. Πάσα ευνηδιασμού, καταπληκτική προσπάθεια από το Rivers. Το τελείωμα από το Σιγάλα. Η έκτη, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μείον ένα, λόγω Ντόπτς. Στεριάδες προσπαθεί να βγει από τα σκρίν. Έξμαν. Μάλιστα. 58-49 από τον Μαγντάνιελ, που η διαφορά στους 8 πόντους. 58-50 υπέρ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός προηγείται σταθερά στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έκανε ένα εντυπωσιακό σερί 15-2. Rivers. Χαμηλά η άμυνα από τον Αγγέλου. Άλλωστε και οι δυο κοντοπίθαροι είναι. Και φάουλ από, όχι από τον Αγγέλα, τον Κακιούση, το συγγνώμη. Και εδώ έχουμε πρόεδρος του Ολυμπιακού, μάλλον ήρεμος. Δεύτερη τρίτη και καταϊδρωμένη. Και 65-58 από τον Μαγντάνιελ. 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Rivers. Για τον Νάκητς, ο Ολυμπιακός θα πάει γρήγορα στο lay-up αφού είχε αυτή την ευκαιρία. 67-58, 31 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Έξμαν πατάει έξω. Κοιτάζει που πατάει μάλλον. Κουντουράκης, 67-60. Σε τι ελπίζει τώρα ο Ηρακλής. Στη δεύτερη αγωνιστική, θυμάστε, ο Έξμαν ήταν αυτός που έκανε το τελευταίο σουτ άστοχο. Θα είχε σοφαρίσει τώρα. Απλώς έκανε το σκορ 69-63. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Αθήνα και σε λίγο θα επιστρέψουμε για τον επίλογό μας από το Ιβανόφιο.